Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάμε το δελτίο ειδήσεων από την Πάτρα με μικρή καθυστέρηση λόγω διακοπής ρεύματος εξαιτίας βλάβης σε υποσταθμό της ΔΕΗ. Την κινητοποίηση της περιφέρειας, της αστυνομίας και της Ολυμπίας Οδού ώστε να μην προκληθούν προβλήματα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Κορίνθου προκάλεσε χιονόπτωση που είχαμε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Αιγιάλιας, στην Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου, στο ύψος της Ακράτας και του Διακοπτού. Υπήρξε απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων, ο παγετός και οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και το Σαββατοκύριακο, οπότε απαιτείται η προσοχή των οδηγών. Την Αχαΐα σε πιο παιδινά επίπεδα χτυπά από τις πρώτες πρωινές ώρες η κακοκαιρία Μπάρμπαρα, καθώς το έστρωσε για τα καλά στην Αιγιάλια, στην Εκράτα και στο Διακοφτό, με την αντίδραση των αρμοδίων υπηρεσιών να είναι άμεση ώστε να διατηρηθεί ανοιχτός ο αυτοκινητόδρομος της Πατρών Αθηνών, αφού επί όρης η χιονόπτωση ήταν ισχυρή κυρίως σε μήκος 30 χιλιόμετρων. Η Μπάρμπαρα μας επισκέφθηκε ήδη από προχθές και χθες είχαμε συνέχεια και κάθε μέρα που έρχεται επεκτείνεται και σε χαμηλότερο υψόμετρο. Ήδη σήμερα είναι στην παιδινή ζώνη η περιοχή της Εγίρας, Ακράτας, Διακοφτού, είναι σε χιονόπτωση. Επί ώρες ήταν συνεχής η κινητοποίηση των εκχιονιστικών μηχανημάτων και η ρήψη αλατιού, ενώ οι υπηρεσίες προχώρησαν και στην απαγόρευση της κίνησης των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων. Η περιφέρεια, ανταποκρινόμενης στις απαιτήσεις, έχει μηχανήματα σε όλη την ζώνη όπου υπάρχει χιονόπτωση, ενεργούν τα μηχανήματα από χιονισμός και από παγοποίηση. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Φανταστείτε ότι εδώ στην παιδινή ζώνη οι θερμοκρασίες είναι γύρω στο 0. Άρα λοιπόν όσο ανεβαίνουμε υψομετρικά μπορεί να είναι 5, 8 μέχρι και 10 βαθμούς μείον. Η Μπάρμπαρα όμως έχει κάνει αισθητή την εμφάνισή της τα τελευταία 24 ώρα και στα ορεινά των Καλαβρίτων όπου παραμένουν οι χιονοπτώσεις με τις οδηγίες προς τους οδηγούς να είναι ξεκάθαρες από την πολιτική προστασία. Η ορεινή και η μειωρινή ζώνη έχει χιονοπτώσεις, αυτό είναι γνωστό. Εμείς ανταποκρινόμαστε, ήδη οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, τα αυτοκίνητα κινούνται, πρέπει να έχουν αλυσίδες οπωσδήποτε. Οι οδηγοί νούμερο 1 θα έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες. Ξεκινάμε από εκεί. Από εκεί και μετά ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερη προσοχή, χαμηλότερες ταχύτητες, γεμάτα τα ρεζερβουάρ γιατί πιθανόν να υπάρχουν αναμονές λόγω των καιρικών φαινομένων. Αντίστοιχος ρουχισμός και εξοπλισμός του αυτοκινήτου. Αυτό πάντως που θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι στην Αχαΐα είναι πως ο παγετός και οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα συνεχιστούν μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Πτώση της θερμοκρασίας, χαμηλές θερμοκρασίες, άρα παγετός, που είναι το νούμερο 1 και ο μεγαλύτερος εχθρός των οδηγών, καθώς επίσης και χιονοπτώσεις οι οποίες καλύπτουν τοπικές περιοχές όπως είναι η Ακράτα, Διακοφτό, Πούντα μέχρι την παιδινή ζώνη. Τις επόμενες μέρες θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων όσον αφορά τις χιονοπτώσεις, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα συνεχίσουν μέχρι το Σαββατοκύριακο. Σε λίγο κυρίες και κύριοι θα μιλήσουμε και πάλι με τον κύριο Νίκο Γιφτάκη, προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στην Αχαΐα. Στο μεταξύ οι πατρινοί δεν μετακινούνται μόνο για τα απαραίτητα και επιλέγουν ζεστούς χώρους ώστε να αντιμετωπίσουν το τσουχτερό κρύο. Φυσικά, όπως λένε και εδώ, βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και οι χαμηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τα επόμενα 24 ώρα. Πολύ χαμηλές ήταν σήμερα οι θερμοκρασίες ακόμα και στην Πάτρα, όπου το αεράκι έδινε την αίσθηση του παγετού στους πατρινούς που προσπαθούσαν να ζεσταθούν με χοντρά ρούχα, σκουφιά, καπέλα, γάντια και κασκόλ μετά από την πολύμηνη φθινοπορεινή περίοδο. Στις 11 το πρωί η θερμοκρασία στην Πάτρα ήταν στους 8 βαθμούς Κελσίου, τσουχτερό το κρύο. Ακόμα και το μεσημέρι η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 8 με 9 βαθμούς Κελσίου, ενώ με την πτώση του ήλιου τα θερμόμετρα ακολούθησαν καθοδική πορεία. Οπότε με καλοριφέρ, τζάκια, ζεστές πιζάμες και ρούχα, αλλά και υποστρώματα, προσπάθησαν σήμερα αλλά και τις προηγούμενες ημέρες να νιώσουν πιο ζεστά οι κάτοικοι της Αχαϊκής πρωτεύουσας. Κάνει κρύο. Φοράμε κάτι πιο ζεστό και ελπίζουμε στην άνοιξη. Δεν έχουμε. Ενεργοποιηθήκανε κασκόλ, σκουφιά. Δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις. Εντάξει. Και τις βραδινές ώρες. Με το καλοριφέρι στο σπίτι, υποστρώματα και τέτοια.
Εντάξει. Και θα περάσει. Το αντιμετωπίζουμε. Εμένα μ' αρέσει το κρύο. Μ' αρέσει. Βέβαια, οι περισσότεροι με χαμόγελο αντιμετωπίζουν την κατάσταση, αφού όπως τόνισαν στην τηλεόραση του Best, φτάσαμε στα μέσα σχεδόν του Φεβρουαρίου για να αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες και να νιώσουν ότι βρισκόμαστε στο χειμώνα. Εδώ είναι καλά σε σχέση με άλλες πόλεις της Ελλάδος. Εντάξει, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Τα σχολεία ανοιχτά, χιόνια δεν είχαμε, όλα καλά. Το κρύο? Το κρύο, ντυνόμαστε όσο καλύτερα μπορούμε και βγαίνουμε. Εντάξει, έχει και ηλιοφάνεια που αυτό βοηθάει. Αυτά, όλα καλά. Πολύ κρύο, πραγματικά. Παγώσαμε. Και οι συνθήκες είναι δύσκολες. Από τις φθινοπορεινές διαδικασίες τόσων μηνών ήρθε απότομα, ε? Απότομα, απότομα. Πάγος, μείον δύο. Τι κάνετε για να ζεσταθείτε? Καλοριφέρ, λίγο τζάκι, λίγο απ' όλα. Και δεν ζεσθενόμαστε στην ουσία. Γιατί όταν έχει τόσο κρύο, με λίγο τι θα κάνεις? Το πετρέλαιο στα ύψη, τι να κάνουμε, να είμαστε καλά. Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε και πριν, τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα από άποψη καιρού κυρίως στην ορεινή Αχαΐα. Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Γιφτάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Γιφτάκη. Καλησπέρα. Χιονίζει αυτή την ώρα στην ορεινή Αχαΐα? Βεβαίως, αυτή τη στιγμή έχουμε πυκνή χιονόπτωση στην περιοχή των Καλαβρίτων. Και ήδη αυτή τη στιγμή η οδός Πούτα Καλάβρητα είναι κλειστή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, θα παραμείνει κλειστή για όλο το βράδυ και το πρωί θα γίνουν προσπάθειες πάρα πολύ νωρίς, ώστε να τεθεί πάλι σε κυκλοφορία. Άρα λοιπόν, Πούτα Καλάβρητα, ο δρόμος είναι κλειστός, θα παραμείνει κλειστός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και αύριο θα ξεκινήσει... Θα ξεκινήσουν οι εργασίες για τον αποχιονισμό. Και όχι μόνο σε αυτόν τον δρόμο. Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών υπάρχει ισχυρός παγετός σε όλη την ορεινή Αχαΐα και βεβαίως οι χιονοπτώσεις που έπεσαν σήμερα ήταν και σε πολύ μικρό υψόμετρο. Ήδη στην Μπεδινή και στη Λοφόδη περιοχή μεταξύ Ακράτας και Διακοπτού είχαμε χιονόπτωση μέχρι την Εθνική Οδό. Αύριο ξεκινάμε από χιονισμό, από παγωποίηση. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την οδήγηση. Τα αυτοκίνητα να έχουν απαραίτητες αντιολισθητικές αλυσίδες. Το έχουμε πει, το επαναλαμβάνουμε πάρα πολλές φορές. Είναι το νούμερο ένα και βεβαίως ο εξοπλισμός των αυτοκινήτων πρέπει να είναι άρτιος για αυτές τις ειδικές συνθήκες που υπάρχουν έντονα, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Οι θερμοκρασίες και γενικά η εξέλιξη του καιρού πιστεύω ότι σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα από αύριο θα αρχίσει σιγά σιγά να υπάρχει μια σχετική βελτίωση και θα συνεχίσει βέβαια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο... Η αυριανή ημέρα θα είναι δύσκολη, αλλά η σημερινή βεβαίως ήταν το top όσον αφορά την πολιτική προστασία και την δυσκολία που αντιμετωπίσαμε. Κατανοητό. Όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία, η ελληνική αστυνομία, η πυροσβεστική, η Δήμη, η Περιφέρεια, όλοι μαζί αντιμετώπισαν και σε πρώτο βαθμό δεν είχαμε διακοπές κυκλοφορίας και άρα ό,τι χρειάστηκε περιστατικά που συνέβηκαν στο οδικό δίκτυο αντιμετωπίστηκαν σε πρώτο χρόνο. Μάλιστα. Για την Εθνική Οδό υπάρχει κάποια πρόνοια ή υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί να έχουμε χιονόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, κύριε Γιφτάκη? Όχι. Η Εθνική Οδός είναι ανοιχτή. Η Ολύμπια Οδός έχει διοίκηση, έχει εκκλειστικά. Διαχειρίζεται μόνη της το θέμα όσον αφορά την Πατρών Κορίνθου Αθηνών. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γιφτάκη, και καλή δύναμη σας εύχομαι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν, χιονίζει στην ορεινή Αχαΐα, κυρίες και κύριοι. Ο δρόμος, να υπενθυμίσουμε, Πούτα Καλαβρίτων είναι κλειστός και θα παραμείνει κλειστός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Και επειδή υπάρχει παγετός σε κυκλοφορία των οχημάτων στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο, γίνεται μόνο με αλυσίδες.
Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Άμεση ήταν η ανταπόκριση των πατρινών όλων των ηλικιών στις εκκλήσεις των φορέων και των συλλόγων της περιοχής για τη συγκέντρωση τροφίμων, ρουχισμού, ακόμη και παιχνιδιών για τους σεισμοβαθείς σε Τουρκία και Συρία. Το χτύπημα του εγκέλαδου προκάλεσε μέχρι, είχε ως συνέπεια πάνω από 10.000 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και αστέγους. Από την Πάτρα η πρώτη αναχώρηση της βοήθειας θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή, όμως η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Η Μητρόπολη Πατρών, το Εργατικό Κέντρο, ο Δήμος, Εργατικά Σωματεία, Εργαζόμενοι και Σύλλογοι από νωρίς σήμερα το πρωί άρχισαν να παραλαμβάνουν τη βοήθεια σε είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα, ρούχα, κουβέρτες αλλά και παιχνίδια, προκειμένου να ανταποστήλουν το συντομότερο στους εκατοντάδες χιλιάδες πληγέντες από τους καταστροφικούς σεισμούς σε Τουρκία και Συρία. Ξεκίνησε από χθες, υπάρχει ανταπόκριση. Πιστεύω ότι η εργατική τάξη της πόλης μας θα εκφράσει με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή της στους δοκιμασμένους λαούς της Συρίας και της Τουρκίας. Οι πατρινοί αμέσως ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις των φορέων, καθώς το δράμα των ανθρώπων των δύο χωρών τους έχει συγκλονίσει και πολλοί αγοράζουν παιχνίδια για τα μικρά παιδιά σε μια προσπάθεια να ανακουφίσουν τον πόνο και τη δυστυχία που βιώνουν, ελπίζοντας τα παιχνίδια να τα επαναφέρουν στη χαρά και στην αισιοδοξία για το μέλλον. Πάντα τα παιδιά συγκινούν σε τέτοιες καταστάσεις. Εμείς θέλουμε να φέρουν όλα τα πράγματα που ζητήσαμε, από όλες τα και τρόφιμα και ρουχισμό και κουβέρτες και παιχνίδια, να μπορέσουμε στο μέτρο που μπορούμε και εμείς να απαλύνουμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων και φυσικά και των παιδιών. Η πρώτη συγκέντρωση ειδών θα αναχωρήσει μετά από συνεννόηση όλων την Παρασκευή, καθώς τα χρονικά περιθώρια για τους σεισμοπαθείς στενεύουν και στηρίζονται στα φιλεύσπλαγνα συναισθήματα της υπόλοιπης παγκόσμιας κοινότητας, αφού έχασαν τα πάντα από τα χτυπήματα του εγκέλαδου. Θα φύγει την Παρασκευή το πρώτο πακέτο βοήθειας και θα δούμε και το επόμενο διάστημα πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία, τη συλλογή δηλαδή των ειδών πρώτης ανάγκης για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά την έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Υπάρχει ένα συντονισμό, θα το δούμε, δεν μπορώ να σας το απαντήσω ακόμα, αλλά προφανώς θα γίνει συντονισμό και θα φύγουν μαζικά τα πράγματα αυτά. Να πούμε ότι και από άλλους φορείς έχει ξεκινήσει η συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους σεισμοπαθείς της Τουρκίας και της Συρίας, και η περιφέρεια θα αναλάβει ανάλογη πρωτοβουλία. Τώρα τον απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το έτος 2022 έκανε σήμερα ο Περιφερειάρχης Δικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όπως είπε, ο απολογισμός δεν θα είναι απλά ένα άθροισμα έργων και δράσεων, αλλά ο δικός χάρτης και η αφετηρία για τον τελικό στόχο που είναι μια νέα Δυτική Ελλάδα την επόμενη πενταετία. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη. Ο απολογισμός έχει νόημα μόνο όταν φωτίζει και νοηματοδοτεί το αύριο. Αυτό το αύριο έχουμε ήδη ξεκινήσει να διαμορφώνουμε, στηριζόμενοι στο μέχρι σήμερα έργο μας. Το αύριο ενός τόπου εξωστρεφεί, που αξιοποιεί τη γεωγραφική του θέση, που αναδεικνύει την ιστορία και τον πολιτισμό του, παράλληλα με τις σύγχρονες δυνατότητες που διαθέτει και τη νέα παραγωγική του ισχύ. Η Δυτική Ελλάδα του μέλλοντός μας είναι η Δυτική Ελλάδα της Ολυμπιακής Γης, που ως τέτοια ήδη ξανασυστήνεται και αναγνωρίζεται από όλο τον κόσμο. Είναι η Δυτική Ελλάδα των μεγάλων πολιτιστικών και αθλητικών διοργανώσεων, όπως για παράδειγμα αυτό που έρχεται, το Let Up Greece, που σε λίγους μήνες θα φιλοξενήσουμε στον τόπο μας, και των αρχαίων θεάτρων, που σε λίγο καιρό θα μπορούν να φιλοξενούν πολύ σημαντικές εκδηλώσεις και να γεμίζουν με κόσμο. Και γιατί τα λέω αυτά? Γιατί όλα αυτά έχουν πίσω τους πολλή δουλειά που έχει προηγηθεί. Είναι η Δυτική Ελλάδα των σύγχρονων μεταφορικών και συγκοινωνιακών υποδομών, όπως είναι η νέα Πατρών Πύργου, που ήδη υλοποιείται, ο νέος σιδηρόδρομος, το εμπορικό λιμάνι της Πάτρας και το τουριστικό λιμάνι του Κατακόλου. Είναι η Δυτική Ελλάδα των μεγάλων και ουσιαστικών αστικών και χωροταξικών παρεμβάσεων, όπως είναι η μεγάλη ανάπλαση του Λαδόπουλου, η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ελλάδα μετά το ελληνικό, και το χωροταξικό σχέδιο για το σύνολο των περιοχών της λίμνης Τριχονίδας, που ήδη χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι η Δυτική Ελλάδα των σύγχρονων ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Ήδη τα τοπικά δίκτυα φυσικού αερίου έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης. Και η διεκδίκηση επέκτασης του αγωγού φυσικού αερίου από την Κορινθία δεν είναι πια μια οραματική διεκδίκηση, αλλά μια προγραμματισμένη δράση. Είναι η Δυτική Ελλάδα ως ισχυρός πόλος καινοτομίας και τεχνολογικής έρευνας, που θα διασυνδέσει τα κορυφαία ερευνητικά μας Ινστιτούτα και θα
δώσει μια πραγματική πρόσκληση και θα ελκύσει κορυφαίες εταιρείες. Σας θυμίζω μόνο πως η Microsoft έκανε ήδη το πρώτο βήμα επενδύοντας στην αρχαία Ολυμπία. Κι άλλες όμως εταιρείες κολοσσοί, όπως είναι η Google ή η Deloitte πρόσφατα, κοιτάζουν πλέον προς τον τόπο μας και έρχονται εδώ αποκτώντας έδρα και δημιουργώντας δομές, όπως είναι το κέντρο Αριστείας που θα δημιουργηθεί εδώ, στην Πάτρα. Στο μεταξύ, να πούμε κυρίες και κύριοι ότι έγινε αναφορά και στον σεισμό στην Τουρκία κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου και μάλιστα ο κύριος Κώστας Πηλιόπουλος υπενθύμησε το γεγονός ότι είναι απαραίτητος ο προσεισμικός έλεγχος των κτηρίων στην περιοχή μας, καθώς και η περιοχή μας είναι χαρακτηρισμένη ως σεισμογενής. Να κάνω και μία αναφορά που μας αφορά. Πολλές φορές, κύριε Περιφερειάρχη, κύριοι συνάδελφοι, έχουμε κάνει αναφορές σε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο για τα προβλήματα που είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν εμείς εδώ, στην περιφέρεια Αττικής Ελλάδος και στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά πολύ περισσότερο σε περιοχή τη δική μας, που είναι από τις πιο σεισμογενείς της Ευρώπης, και για τον τρόπο που πρέπει να δράσουμε σε σχέση με το πώς θα προλάβουμε ενδεχόμενο κακό που πιθανό να έρθει. Αφού είμαστε μια τέτοια περιοχή, κάποια στιγμή πιθανό να ξαναέχουμε και σεισμούς. Το λέω λοιπόν γιατί μετά από τόσα πολλά προγράμματα που ακούσαμε για οικολογική προστασία, για προστασία γενικά κλπ, πρέπει στη λογική μας να μπει για τη σεισμική θωράκιση. Και κυρίως το πρώτο και μεγάλο θέμα που έχουμε θέσει εδώ, που είναι ο έλεγχος των κτηρίων. Και η κυρία Μπάστα πολλές φορές το έχει θίξει αυτό το θέμα εδώ, γιατί το ξέρει, και εγώ. Νομίζω μέσα στα τόσα προγράμματα, κύριε Περιφερειάρχη, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο. Σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος ή με το κεντρικό. Δεν ξέρω. Θα πρέπει όμως να είναι ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ελέγχου και ενίσχυσης τουλάχιστον των δημόσιων κτηρίων. Είναι, νομίζω, επιτεκτική ανάγκη και αυτό το τεράστιο γεγονός που έγινε τώρα πρέπει να μας ευαισθητοποιήσει και να μας κάνει ακόμα λίγο πιο ευαίσθητους. Η αύξηση του πετρελαίου κίνησης, για να αλλάξουμε θέμα, αλλά και η οικονομική αδυναμία των πολιτών λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που ταλαιπωρεί τη χώρα, έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα στον κλάδο των μεταφορών και κυρίως σε τον ταξί. Οι επαγγελματίες του κλάδου μιλούν για μια πολύ άσχημη κατάσταση που έχει επιδεινωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, με συνέπεια να μην μπορούν να συντηρήσουν ούτε καν τις οικογένειές τους, όπως λένε, περιμένοντας με τις ώρες τις πιάτσες αλλά μάταια. Κυρίως, γιατί είναι αυτό που κίνητο αυτοκίνητο, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τίποτα. Τη μία μέρα είναι έτσι, την άλλη είναι αλλιώς. Πέρυσι το καλοκαίρι ήταν πολύ ακριβό, στα 2 ευρώ. Έπεσε μετά λίγο, ξανανάβηκε πριν τα Χριστούγεννα. Είχε φτάσει πάλι κοντά στα 2 ευρώ. Ευτυχώς τώρα και καλή μας τύχη είναι κάτω τα 2 ευρώ. Αλλά δεν σημαίνει κάτι. Μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να ξανανεύει. Ήδη η Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Ταξί ξεκινά νέο κύκλο κινητοποιήσεων προκειμένου να αλλάξουν τα δεδομένα, τα οποία σήμερα αναγκάζουν πολλούς επαγγελματίες οδηγούς ακόμη και να αλλάξουν επάγγελμα. Πλέον το κόστος των καυσίμων είναι δυσβάστακτο για τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές. Έχει αυξηθεί τουλάχιστον 35-40% τον τελευταίο χρόνο. Και αυτό συνεπάγεται και την αύξηση των ανταλλακτικών γενικά στη συντήρηση του αυτοκινήτου μας. Δεν είναι μόνο το καύσιμο δηλαδή. Ένα από τα βασικά αιτήματά τους έχει να κάνει και με την αύξηση του κομίστρου πτώσης σημαίας στα 5 ευρώ, διότι με τις σημερινές τιμές από πολλές διαδρομές δεν εξασφαλίζουν ούτε καν το κόστος του πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή, ειλικρινά σας μιλάω, δεν είναι βίωσιμο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να συντηρηθούν. Το μεγαλύτερο ποσοστό εξημών έχουμε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, όπως και η υπόλοιπη αγορά. Αλλά επειδή αυτή είναι μια ιδιαίτερη δουλειά, είναι ένα μαγαζί αυτοκινούμενο, έχει επιπλέον έξοδα σε σχέση με τα μαγαζιά έτσι όπως τα αντιλαμβάνεται ο περισσότερος κόσμος. Με αποτέλεσμα η άνοδος του τιμού του πετρελαίου και ό,τι έχει συμπαρασύρει αυτή η άνοδος της τιμής ενέργειας, να το πούμε έτσι, να μας δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.